Μαρίνος Πατακός στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό Ηράκλειο Υπόλοιμας και το Μιχάλη Καραμαλάκη. Καλό μεσημέρι κύριε Πατακέ, πώς είστε? Καλό μεσημέρι κυρία Βουλγεράκη, πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, φτάνοντας στην τελική ευθεία, για να δούμε λίγο πολύ τα μηνύματα που εσείς παίρνετε από τον κόσμο, γιατί θα το συνεχίσω από εκεί που το άφησα, μιλώντας με τον προηγούμενο συνομιλητή, για το πώς σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, αυτοδιοικητικές εκλογές, απαντούν, συμπεριφέρονται, στέκονται απέναντί σας οι ψηφοφόροι και στο σύνολό τους και ειδικά οι νεότεροι ψηφοφόροι, κύριε Πατακέ. Είναι αλήθεια ότι κάθε φορά που γίνεται μία αυτοδιοικητική εκλογική αναμέτρηση, οι ψηφοφόροι, οι πολίτες αναζητούν πάντοτε σε πλειοψηφική, θα έλεγα, σε πλειοψηφικό επίπεδο, αναζητούν κάτι το καινούριο. Κάτι το καινούριο. Ποτέ δεν είναι ευχαριστημένοι σε όλες τις περιπτώσεις με το παλιό, με την υφιστάμενη κατάσταση και ψάχνουν κάτι καλύτερο. Αυτό αντιμετωπίζουμε σε αυτή την προεκλογική περίοδο και για το λόγο αυτό, εγώ προσωπικά, ανταποκρίθηκα θετικά στη νέα αυτοδιοικητική πρόταση του Μιχάλη Καραμαλάκη για το Δήμο Ηρακλείου. Γιατί δεν είναι μόνο η καλή συνεργασία που είχαμε με τον συγκεκριμένο επικεφαλής της παράταξής μας, Ηράκλειο Υπόλοιπος μας, δεν είναι μόνο η καλή συνεργασία, είναι, θα έλεγα, η σοβαρότητα, είναι η εργατικότητα, η μεθοδικότητα, αλλά και η αποτελεσματικότητά του. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για τον πρώην επίτιμο, τον πρώην αρχηγό της αστυνομίας. Συνεπώς, για το Δήμο Ηρακλείου σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, από όλες τις πλευρές και των προβλημάτων καθημερινότητας, τα οποία έχει ζήσει και έχει υπηρετήσει τόσα πολλά χρόνια, με ενέπνευσε η προσωπικότητά του, το δείγμα γραφής που έδωσε σε όλες τις θέσεις ευθύνης, αλλά κυρίως η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, καθώς δεν το λέω εγώ προσωπικά, τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις, κυρία Δουλγεράκη, το διάστημα, διαφορετικές με όλη τη σημασία της λέξεως, όχι διαφορετικές από το ίδιο κόμμα, τρεις κυβερνήσεις τριών διαφορετικών κομμάτων, τον αξιολόγησαν θετικά και τον επιβράζησαν τα μέλιστα. Άρα λοιπόν, γιατί εμείς οι πολίτες, τα στελέχη που τον ακολουθούμε καθόλου άξια και με έναν άξιο επικεφαλής, να μην εμπιστευτούμε και να μην ακολουθήσουμε αυτά τα δεδομένα? Κύριε Πατακέ, να ρωτήσω το εξής. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την τοπική αυτοδιοίκηση. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα τεκτενόμενα στο Δήμο Ηρακλείου. Μέλος της Δημοτικής Αρχής και σε θέση ευθύνης είσαστε και είσαστε και υποψήφιος σε τις εκλογές αυτές. Αυτό το οποίο σας ζητάει ο κόσμος, αυτό το οποίο εσείς ενδεχόμενα από τη δική σας την πλευρά κρίνετε ότι δεν έγινε, ποιο είναι? Πού θέλετε να στραφούν τα επόμενα βήματα, βλέμματα της Δημοτικής Αρχής, όποια είναι αυτή η οποία θα ψηφιστεί? Καταρχάς, κυρία Δουλγεράκη, σε ό,τι με αφορά, αλλά και για όλη, για το σύνολο θα έλεγα, της Δημοτικής Αρχής, πλειοψηφικά πάντα, πιστεύω ότι η διοίκηση του Δήμου Ηρακλείου με δήμαρχο τον Βασίλη Λαμπρινό έφερε μια αλλαγή στον τόπο προς το καλύτερο. Καταρχάς έφερε ένα νέο ήθος και ύφος στη διοίκηση του Δήμου Ηρακλείου. Μπορεί να υπήρξαν λάθη, να υπήρξαν ολιγορίες, παραλήψεις, καθυστερήσεις, όμως σε γενικές γραμμές υπηρετήσαμε το δημόσιο, μάλλον το δημοτικό συμφέρον. Εγώ θέσεις που με εμπιστεύτηκε ο Δήμαρχος Βασίλης Λαμπρινός, έδωσα τον καλύτερο με αυτό θα έλεγα, έκανα τεράστια προσπάθεια, το γνωρίζετε, δούλεψα πολύ, ανταποκρίθηκα στις απαιτήσεις της κοινωνίας με τον καλύτερο τρόπο όσο μπορούσα και με δεδομένο αυτό, γι' αυτό τώρα
τίθεμε πάλι για τρίτη φορά στην κρίση και την αξιολόγηση των προσωπικών. Μα ξέρετε, δεν είναι και... θέμα μόνο προσωπικό. Είναι θέμα του τι η αδυναμία ή αυτό που δεν έγινε έχει να κάνει με πάρα πολλούς παραγόντες, κύριε Πατακέ. Γι' αυτό σας ρώτησα έτσι. Δεν ήρθα να αμφισβήτησω το πρόσωπό σας, αλλά να πω το εξής, ότι είναι εκείνα τα πράγματα τα οποία είναι δεδομένα, οι συγκυρίες είναι δεδομένες σε ό,τι έχει να κάνει τη σχέση της κεντρικής εξουσίας με τις δημοτικές αρχές. Γι' αυτό λέω αδυναμίες. Ή αν θέλετε, η αποκέντρωση και εσωτερικά του Δήμου. Γι' αυτό σας είπα ότι πείτε μου κατά την άποψή σας ποιες είναι αυτές οι αδυναμίες που θα πρέπει ή οι πληγές που πρέπει να επουλωθούν, που δεν έγιναν για διάφορους λόγους. Και όχι γιατί στέκομαι επικριτικά απέναντι σε μια δημοτική αρχή. Όχι, το κατάλαβα. Δεν, σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι εσείς έχετε τέτοιες προθέσεις. Σωστά, δημοσιογραφικά θέτετε αυτά τα ερωτήματα. Φυσικά και υπήρξαν αδυναμίες. Φυσικά και υπήρξαν καθυστερήσεις. Φυσικά και οι πολίτες δικαιούνται να διαμαρτύνουν σε ορισμένες περιπτώσεις για αυτά τα οποία ήθελαν να γίνουν και δεν έγιναν. Όμως, γι' αυτό σας είπα, ανταποκρίθηκα στην έρθοντη πρόταση με αυτόν τον άξιο επικεφαλής, θεωρώντας ότι με την εμπειρία του, με την αποτελεσματικότητά του, θα οδηγήσει το καινούριο, τη νέα παράταξη, η οποία αυτή η παράταξη πραγματικά έχει κάποια χαρακτηριστικά που διαφέρει από τις άλλες παρατάξεις, καθώς δημιουργήθηκε χωρίς ιδιαίτερες διεργασίες, με μια απλή δήλωση και επιθυμία του επικεφαλής ότι θα είμαι, θέλω, επιθυμώ να είμαι υποψήφιος δήμαρχος και όποιος θέλει να με ακολουθήσει. Ούτε συμφωνίες, ούτε προσχωρήσεις, ούτε συνεργασίες, ούτε μετεγραφές. Εξάλλου είμαι ο μοναδικός αντιδήμαρχος από την παράταξη του Βασίλη Λαμπρινού που ανταποκρίθηκα σε αυτή την αυτοδιοικητική πρόταση. Και θέλω να πιστεύω ότι θα συμπληρώσει το έργο το οποίο έγινε, θα καλύψει τα κενά, θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις και τη δυσαρέσκεια που είχε εκφραστεί κατά κάποιον τρόπο με όλες τις δυσκολίες που περάσαμε όλα αυτά τα χρόνια και στις δύο θητείες. Δεν ήταν και οι καλύτερες στην ιστορία της αυτοδιοίκησης, όχι μόνο για το Ηράκλειο. Μην ξεχνάτε ότι τα πρώτα χρόνια υπήρχε μια οικονομική πανελλήνια κρίση. Ήρθε σε σημείο να τα αποθεματικά των Δήμων να κρατηθούν από την Τράπεζα Ελλάδος για να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να ανταπεξέλθει η χώρα από το αδιέξοδο και τον κίνδυνο του Brexit. Ήρθε η δεύτερη τετραετία με την πανδημία, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με την ακρίβεια, με την ενεργειακή κρίση και καταφέραμε να κρατήσουμε όρθιο τον Δήμο. Τα παράπονα των Δημοτών βέβαια δεν εξαρτώνται και δεν υπολογίζονται βάσει δυσκολιών. Κάθε δημοτική αρχή είναι υποχρεωμένη με την υφιστάμενη κατάσταση να τη διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο και να οδηγήσει τους πολίτες στην ικανοποίηση των προβλημάτων. Αυτή την υπόσχεση, αυτή την έλλειψη, αυτή θα έλεγα την διοίκηση, την κατάλληλη, τη μεθόδευση για την επίλυση των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα η πολίτη, θα θέσουμε σε προτεραιότητα με τον νέο επικεφαλής υποψηφιο δήμαρχο Μιχάλη Καραμαλάκη και πιστεύω, έχοντας εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, στην ιστορία του και στην αποτελεσματικότητά του, ότι θα πετύχουμε και ότι ένας άνεμος αναδημιουργία, θα έλεγα, θα πνεύσει στο Δήμο Ηρακλείου πολύ καλύτερος από τον προηγούμενο που έπαινε τα τελευταία χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πατακέ. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.